Στο Άγιον Όρος λένε μια πολύ ωραία φράση. Όταν ο διάβολος σου πετάει πέτρες, πάρε τις πέτρες και κτίσε εκκλησία. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν φοβήθηκε, δεν πόνεσε ή ακόμη οργίστηκε όταν ήρθε στη ζωή του μια σκληρή δοκιμασία. Νομίζω, αν είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν μπορεί να το πει. Όλοι φοβόμαστε και ταραζόμαστε σε γεγονότα που φέρνουν τα πάνω κάτω στο βίο μας. Η αντίδρασή μας είναι ανθρώπινη. Όμως, αν συνέρθουμε από το πρώτο σοκ, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή τη δοκιμασία που ήρθε στη ζωή μας. Τι νόημα θα της δώσουμε, γιατί από μόνη της δεν έχει νόημα. Εμείς πρέπει να τις βρούμε. Στο Άγιον Όρος λένε, όταν ο διάβολος σου πετάει πέτρες, πάρε τις πέτρες και κτίσε εκκλησία. Αποφάσισε δηλαδή τι θα κάνεις. Θα μείνεις εκεί να σε χτυπάνε πέτρες έως θανάτου ή θα τις πάρεις και θα κτίσεις μια εκκλησία. Με λίγα λόγια, δώσε νόημα σε αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιδράσουμε, να πάρουμε θέση. Να δώσουμε νόημα στον πόνο που χτύπησε την πόρτα μας. Τα μάτια που θα κοιτάξουν την ασθένεια, το χωρισμό ή το πένθος, την αποτυχία και ούτω καθεξής, είναι τα δικά μας. Εμείς πρέπει να δώσουμε ένα όνομα στη δοκιμασία που ήρθε. Θα την ονομάσει κατάρα ή ευλογία, τέλος ή αρχή. Μήπως ευκαιρία για ζωή ή παιχνίδι με το θάνατο στην αγκαλιά της απόγνωσης. Το δρόμο που θα διαβεί μέσα μας στη σκληρή αυτή δοκιμασία θα τον ανοίξουμε εμείς με τα τρεμάμενα χέρια μας. Η βραχνιασμένη φωνή μας από τα ουρλιαχτά της μοναξιάς πρέπει να δώσει όνομα σε αυτό που μας βρήκε. Πρέπει να καταλάβεις ότι αν εσύ δεν είσαι καλά, αργά ή γρήγορα κανείς δεν θα είναι καλά κοντά σου. Για να δίνεις με αγάπη τον εαυτό σου, πρέπει να τον έχεις κιόλας. Εάν δεν τον έχεις, τι θα δώσεις. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πρώτα να καθαριστείς και μετά να καθαρίσεις. Πρώτα να φωτιστείς και έπειτα να φωτίσεις. Πλέον αρχίζω να πιστεύω ότι στη ζωή μας ό,τι έχει έρθει έχει ένα βαθύτερο σκοπό. Κάτι χρειαζόμαστε παραπάνω. Κάποιο μάθημα ήρθε να μας δώσει. Κάπου θέλει να μας πάει και κάτι να μας πει. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί και να το ανακαλύψουμε. Ας ακούσουμε το βιωματικό λόγο μιας γυναίκας που γνώρισε το σκοτεινό πρόσωπο του καρκίνου, αλλά τόλμησε να παλέψει μαζί του και να του δώσει νόημα. Λέει λοιπόν η Τασούλα από τα Κύλη. 4 χρόνια μετά, ειλικρινά σου το λέω, αισθάνομαι ότι ο καρκίνος ήταν η σημαντικότερη εμπειρία της ζωής μου. Με άλλαξε. Με έκανε να συνειδητοποιήσω πράγματα που αγνοούσα για τους άλλους και τον εαυτό μου. Προσάρμοσα τη ζωή μου στα νέα δεδομένα. Έγινα πιο επιλεκτική, πιο ουσιαστική και πιο δυνατή. Πιο αποφασιστική, αλλά ταυτόχρονα και πιο τρυφερή. Είμαι ευγνώμων γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία για μια επανεκκίνηση. Ποτέ δεν είπα γιατί να συμβεί σε μένα. Ούτε μια στιγμή δεν θυμάμαι να θύμωσα. Η μάχη που έδωσα με έφερε πιο κοντά σε πολλούς ανθρώπους. Με γέμισε συναισθήματα, χαρά, αγάπη, συγκίνηση, ελπίδα και πίστη. Έμαθα να εμβαθύνω στα πράγματα, να συμφιλιώνομαι και να συγχωρώ. Κυρίως έμαθα ότι η δύναμή μας δεν βρίσκεται στο τρωτό σώμα μας, αλλά στην ψυχή μας. Το σώμα μας είναι απλώς το όχημα που χρησιμοποιούμε. Δεν θέλω να ακουστεί ως ύβρις, γιατί καθημερινά άνθρωποι πεθαίνουν από αυτή την ασθένεια και κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι νικητής. Αλλά άξιζε το κόπο αυτό που μου συνέβη. Ήταν μια αφορμή να προχωρήσω, κάνοντας πιο σίγουρα και σταθερά βήματα, βάζοντας καθετήσεις στη σωστή του διάσταση. Ο καρκίνος μου ήταν ένα ξύπνημα, μια πορεία προς την οριμότητα, προς μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου, του εαυτού μου και του αληθινού σκοπού στη ζωή μου. Διήγηση του πατρός Λίβιου. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Τόσες καλόγριες, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ούτε μια κάπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει εδώ στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη μονήμφα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα-σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία. Με τα σεντόνια τη μαζεύαμε και μετά την πετούσαμε. Ήταν και η πείνα, μην τα ρωτάς. Τι σιτάρια είχαν ξαναδώσει, άλλα είχαν σε κατευθεί. Οι ακρίδες, οι πόλεμοι, η ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομακρύνσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος το Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που μπορεί να φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν. Και γι' αυτό επιτρέπει να συμβεί καμιά συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Απλά επιτρέπει να συμβούν. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι καλύτερο. Και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο.
Να ξέρετε πως ό,τι επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν για παράδειγμα άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο. Γιατί ο Θεός έχει σπλάχνα. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έσφαξε? 300 ιερείς του Βααλ. Όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και οποιανού η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Έτσι άρχισαν οι ιερείς του Βααλ να φωνάζουν. Επάκουσαν ο Θεός ημών, Βααλ επάκουσαν. Αλλά ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει: «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρξεις με μαχαίρια, για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά, έτσι ώστε να τους ακούσει ο Βααλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτε, είπε ο προφήτης Ηλίας: «Βρέξτε τα δικά μου ξύλα». Τρισεύσατε, τους είπε. Έριξαν νερό 1-2-3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχαν γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ότι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε: «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε: «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος». Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο. Αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει: «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος. Γιατί βλέπεις, ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντας στην Παλιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλιά Διαθήκη, εκείνη τη γλώσσα, εκείνο το νόμο καταλάβαιναν. Ο ίδιος ο Θεός ήταν και τότε. Αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα καντήλι κουνιέται και πόσοι άνθρωποι σκληνίζονται. Ενώ βλέπεις τότε πόσο έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιχες στο Φαραώ για να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Και στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά από τόσα γεγονότα, έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.